Θα πάμε στην Αθήνα, νομίζω. Θα μας πει ο ίδιος βέβαια. Να μιλήσουμε με έναν από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές, να σχολιάσουμε την εθνική ομάδα και γενικότερα όλα αυτά που γίνονται στον χώρο της Super League. Είναι ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου, ένας από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Τι κάνετε, κύριε Γρηγορίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι πάρα πολύ καλά. Αθήνα, είπα, ή σε κανένα νησί που θα όχι, ήθελα. Όχι. Αθήνα. Σας είδα, ήσασταν και στο τελικό του Champions League. Στο Stade France εκεί. Δεν ήταν αδικία που το πήρε η Real, κύριε Γρηγορίου, το Champions League τώρα, και δεν το πήρε η μεγάλη Liverpool. Αγωνιστικά, έτσι όπως και περιμέναμε το παιχνίδι πριν την έναρξή του, αλλά και κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού, βάσει ευκαιριών και όλα όσα έκανε η Liverpool εντός αγωνιστικού χώρου, ναι, ήταν αδικία. Ήταν αδικία. Αντικειμενικά τώρα. Αντικειμενικά, λέω. Αντικειμενικά, ήταν αδικία. Εγώ δεν υποστήριζα κάποια ομάδα, αλλά βάσει εικόνας παιχνιδιού, ναι, ήταν αδικία. Νομίζω ότι το ήταν όλοι αυτό. Άρα, χρησιμοποιώντας από αυτά τα κλασικά, τα κλισέ μάλλον στο ποδόσφαιρο, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος στο ποδόσφαιρο, έτσι. Γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς των σπορ. Αν κέρδιζε πάντα ο καλύτερος, δεν θα υπήρχε σαφέστατο, δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον, θα ξέραμε από πριν μέσα στις άκρες το ποιος θα κερδίσει, οπότε δεν θα αναμέναμε. Με ενδιαφέρον το εκάστοτε παιχνίδι. Πόσο μάλλον για τέτοια διοργάνωση, για τελικό τέτοια διοργάνωση. Ναι. Που το έχουμε ξαναδεί κιόλα στο παρελθόν. Ότι να κρίνεται ένα τόσο ιδιαίτερο τρόπο από κάποιες στιγμές και ενδεχομένως από μεγάλο ποσοστό τύχης. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχω ρωτήσει αρκετούς στο πρόσφατο παρελθόν, αρκετούς συναδέλφους σας, πριν πάμε στην εθνική που θέλω το σχόλιο σας. Αυτή η σεζόν που θα ξεκινήσει τώρα σε λίγο διάστημα, ας πούμε, για τη Super League μιλάω κυρίως, για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα έχει για πρώτη φορά στα χρονικά μία διακοπή για να παίξουν να γίνει το Μουντιάλ, τέλος πάντων, Νοέμβριο-Δεκέμβριο στο Κατάρ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και μετά θα συνεχιστούν τα πρωταθλήματα, αλλά στέκομαι εγώ περισσότερο στο δικό μας το πρωτάθλημα. Ένας προπονητής, όπως καλή ώρα είστε εσείς, πώς διαχειρίζετε τώρα αυτή την ιστορία? Δηλαδή, είναι σε φάση προετοιμασίας, είναι σε φάση ενίσχυσης μάλλον, προετοιμασίας όχι ακόμα. Πώς έχετε στο μυαλό σας, ας πούμε, πώς έχει στο μυαλό του ένας προπονητής αυτή την ιστορία, της διακοπής δηλαδή, του Μουντιάλ και μετά να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα? Και όσον αφορά στην ενίσχυση, αλλά και όσον αφορά στην προετοιμασία μιας ομάδας. Θα σας πω κάτι. Αυτά τα δύο χρόνια, αυτό το οποίο έγινε παγκοσμίως, αλλά ειδικά μιλάμε για το δικό μας χώρο, για το ποδόσφαιρο με τον κορονοϊό. Ναι. Είχαμε αλλεπάλληλα τέτοια γεγονότα. Δηλαδή, εγώ το έχω τονίσει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις μου, ότι αυτό το οποίο συνέβη τα δύο χρόνια του να διακόπτονται τα πρωταθλήματα για 45 μέρες, αρχικά, αν θυμόσαστε, το Μάρτιο του 19, του 20, ποτέ ήταν. Ναι. Μετέπειτα, κατά τη διάρκεια των πρωταθλημάτων, πάλι λόγω κρουσμάτων, πολλές ομάδες και οι δικές μου ομάδες αναγκαζόμασταν να μείνουμε εκτός για 15, 20, 25 μέρες. Ναι. Ξανακάναμε τύπης προετοιμασία για να ξαναξεκινήσουμε. Την πρώτη χρονιά, ειδικά αν θυμόσαστε, ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα Ιούλιο. Mm-hmm. Έτσι, ναι. Όλο αυτό μας έχει κάνει αναγκαστικά και να ψάξουμε και να ερευνήσουμε και να μάθουμε το πώς μπορούμε να προετοιμάζουμε καλύτερα τις ομάδες μας με τόσο κενό μεσούς περίοδου. Ναι. Οπότε προφανώς όλοι οι συνάδελφοι και εγώ είμαστε πιο σοφοί, έχουμε μάθει παραπάνω πράγματα στο το ότι διακόπτεται το Νοέμβριο, όπως λέτε και εσείς, και μέρος από το Δεκέμβριο το πρωτάθλημα, και θα πρέπει να κρατάτε γρήγορους ποδοσφαιριστές έτσι ώστε όταν ξεκινήσει ξανά να είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο. Ναι, γι' αυτό είναι περίεργο. Δεν είμαστε η Γερμανία, ας πούμε, που σταματάνε το χειμώνα εκεί. Και αυτό είναι το ένα δύσκολο που λέτε. Εγώ θα πω όμως και ένα θετικό που υπάρχει, όχι για μας, γιατί εμείς ούτε συμμετέχουμε δυστυχώς στο Μουντιάλ και είμαστε και αναγκασμένοι να σταματήσουμε τόσες μέρες. Ναι. Θα πω όμως ότι αυτό που θα δούμε από τους ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ, νομίζω ότι δεν θα έχει σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πολύ απλά και οι καιρικές συνθήκες και η εποχή, και γενικά θα είναι σε ένα top επίπεδο απόδοσης, ναι,
Οπότε υπάρχει το αρνητικό για εμάς, το πώς θα προετοιμάσουμε τους ποδοσφαιριστές και πόσοι ποδοσφαιριστές με 40-45 μέρες διακοπή θα είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο. Αλλά υπάρχει και το άλλο, που αγαπάμε το ποδόσφαιρο άπαντες και πάνω απ' όλα είμαστε φίλαθλοι του ποδοσφαίρου. Ότι θα δούμε και πολύ καλά παιχνίδια και θα δούμε τους ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στο Μουντιάλ να είναι σε τόπο επίπεδο. Αυτό, αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Είναι πώς θα λένε, αισιόδοξο και μακάρι να γίνει έτσι όπως το λέτε. Με τη λογική πάντα. Γι' αυτό και ακούμε εσάς που γνωρίζετε. Εμείς μπορούμε να λέμε διάφορα, ας πούμε, ή να θέλουμε διάφορα, αλλά όταν μιλάτε εσείς που γνωρίζετε το αντικείμενο πολύ καλύτερα από εμάς, είναι πολύ πιο σημαντικό. Ένα σχόλιο θέλω για την εθνική ομάδα, την οποία την παρακολουθούμε. Η εθνική, το πρώτο δείγμα ήταν θετικό απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία. Ήρθε και το δεύτερο δείγμα, το οποίο ήταν άκρως θετικό εχθές, απέναντι στην ομάδα του Κωσόβου, που ήταν για μένα ένα crash test. Κάναμε 2 νίκες σε 2 εκτός έδρας παιχνίδια. Νομίζω ότι έτσι όπως φαίνεται η εθνική ομάδα επανακτά την αυτοπεποίθηση που είχε χάσει για πολλά χρόνια. Ξέρετε ότι στο αρχικό μέρος οποιασδήποτε διοργάνωσης ή πρωταθλήματος είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα. Yeah. Από εκεί διακυβεύονται πολλά. Άρα λοιπόν το να ξεκινάνε οι ποδοσφαιριστές, ο οργανισμός, το staff με 2 νίκες εκτός έδρας και να αποκτάνε ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα, καταλαβαίνετε ότι έχουν όλα τα εφόδια για να πορευτούν εξαιρετικά σε αυτή τη διοργάνωση. Ναι. Νομίζω ότι βλέπουμε σημάδια από ομάδα που ήταν του Σάντος, δηλαδή κλειστά παιχνίδια, να μην δημιουργεί ο αντίπαλος μας πολλές ευκαιρίες, να προσέχουμε τα ανώτα μας, να είμαστε καλοί όσον αφορά το κομμάτι κυρίως του transition από άμυνα σε επίθεση. Αναμένω να δω εντός έδρας παιχνίδι της εθνικής μας που θα πρέπει να πάρουμε τα ενία του παιχνιδιού, που θα πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς σαν γηπεδούχοι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι σε σχέση με τα τελευταία χρόνια και την εικόνα που είχε η εθνική, εμένα μου άφησε ένα πολύ θετικό δείγμα. Και μακάρι να συνεχιστεί έτσι, γιατί βλέπω και ηλικιακά είναι σε πολύ καλό επίπεδο η εθνική και βλέπω και ομάδα. Δηλαδή παιδιά που δεν ξεκινάνε μπαίνουν αλλαγή, μπαίνουν με διάθεση. Αλλαγή. Να βοηθήσουν, ναι, έτσι είναι. Ναι, και γενικά βλέπω ότι υπάρχει ένα δέσιμο μεταξύ των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών και είναι σημαντικό αυτό για οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον για εθνική ομάδα που είναι πιο δύσκολη. Είναι αυτοί οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές που παίζουν στην εθνική, σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έπαιξαν, τέλος πάντων. Είναι αυτά τα καλά παιδιά, τα ταλαντούχα που έχουμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο, ή λείπει κανένας, λέτε? Θα μπορούσε να βοηθήσει. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο προπονητής που παίρνει τις αποφάσεις ανέκαθεν το σεβόμουνα, ναι. Γιατί εξάλλου ανήκω και εγώ στην ίδια κλίμακα, έτσι. Θεωρώ ότι ο εκάστοτε προπονητής προσπαθεί να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία, ναι, αν λείπει κάποιος ποδοσφαιριστής, ούτε θα υποδείξω εγώ αν λείπει κάποιος ποδοσφαιριστής, αλλά τα αποτελέσματα και τα δύο δικαιώνουν μέχρι τη στιγμή στον Μπογέτα. Ναι, αν υπάρχει κάποιο παιδί που ενδεχομένως ξεχνάμε, ναι, ή θα μπορούσε να είχε θέση, είναι άλλη συζήτηση στην οποία, εντάξει, δεν θα ήθελα να παρέμβω αυτή τη στιγμή. Απλά ήθελα να πω, αν και εγώ και από το δικό μου το μυαλό δηλαδή δεν περνάει κάποιος παίκτης, αλλά προφανώς για να είναι αυτή τώρα στην αποστολή, θεωρητικά, τέλος πάντων, αυτή είναι η καλύτερη, γιατί υπάρχει ένα team που παρακολουθεί τους Έλληνες. Ας πούμε αυτό το Μπάλτοκ δεν τον ήξερε κανένας ότι υπήρχε, ότι μπορούσε να παίξει. Ακριβώς. Άρα υπάρχει και πραγματικά ήταν η έκπληξη για όλους μας του χθεσινού παιχνιδιού. Ναι, γιατί έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές, το λέω αυτό κύριε Γρηγόρη, όχι να πούμε αν κάνει καλά, δεν υπονόησα δηλαδή αν κάνει καλά τη δουλειά του προπονητής ή όχι, ή το team του που έχει, δεν μπορεί ο ίδιος ο πρώτος προπονητής να τους παρακολουθεί όλους. Αλλά λέω ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια, έχουν πάει σε Γερμανίες, Σουηδίες, ας πούμε, διάφορες χώρες.
Και λέω και ξαφνικά εμφανίζονται στις πρώτες ομάδες ή στις δεύτερες ομάδες και λέμε αυτό το παιδί που είναι Έλληνας, με ελληνικό όνομα. Βλέπουμε κάποια ονόματα ξαφνικά, έκανε την έκπληξη, ξέρω εγώ, έβαλε αυτό το γκολ, είχε σπουδαία απόδοση. Γι' αυτό λέω τέτοια παραδείγματα έχουμε αρκετά τα τελευταία χρόνια. Με ποδοσφαιριστές που έχουν φύγει από ομάδες ή από τα τμήματα υποδομής, αν θέλετε, κάνουν την υπερπροσπάθειά τους και μπράβο τους στις ομάδες του εξωτερικού και ξαφνικά τους βλέπουμε στην πρώτη ομάδα και λέμε αυτό το ελληνάκι που ήτανε. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Στο εξωτερικό πόσα παραδείγματα έχουμε ανάλογα όχι με εθνικές ομάδες αλλά με ομάδες που έφυγε ο ποδοσφαιριστής από τις ακαδημίες και δεν μπόρεσε να κάνει καριέρα στη συγκεκριμένη ομάδα, πήγε κάπου αλλού και τον ξαναγοράζει η ίδια ομάδα με εκατοντάδες εκατομμύρια. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν παντός συμβαίνει αυτό. Θέλω δύο σχόλια, γιατί είστε προπονητής, γιατί ξέρετε, γιατί γνωρίζετε και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω την άποψή σας για τον Καμαρά του Άρεος, του Άρη, έτσι τον παίχτη, πώς τον έχετε στο μυαλό σας. Και ένα δεύτερο σχόλιο θέλω για τον Πασχαλάκη, το οποίο θα έχει και προέκταση, θα έχει μια υποερώτηση μετά, αλλά πρώτα θέλω το σχόλιο για τον Καμαρά. Καμαρά, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος από τις παραστάσεις και μόνο που έχει, ούτως ή άλλως είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του είναι ένα φόρ το οποίο θέλει χώρο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να κινηθεί απέναντι σε κλειστές άμυνες και μόνιμα κλειστές άμυνες. Είναι ένας φόρο όμως ο οποίος ούτως ή άλλως σε γεμίζει σαν παρουσία. Και προφανώς σε ευρωπαϊκά παιχνίδια που ενδεχομένως να... Δεν ξέρω για ποια ομάδα μιλάτε. Δεν μιλάω για καμία, για τον παίχτη μιλάω μόνο. Για τον παίχτη μιλάω. Ναι, είναι αναλόγως στην ομάδα στην οποία ανήκει. Δηλαδή αν ο Καμαρά βρει χώρο, εκμεταλλεύεται το κύριο προσόν του που είναι η ταχύτητα. Και εννοείται ότι είναι ένα χώρο το οποίο με τις παραστάσεις που έχει δεν το συζητάμε καν ότι αποτελεί πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι τώρα, θα με βοηθήσετε εσείς κύριε Γρηγοριού, όταν παίξατε τα δύο παιχνίδια του κυπέλου φέτος με τον Άρη, τον Καμαρά τον είχατε αντίπαλο, τον είχατε νομίζω, έπαιξε. Ναι, βέβαια. Το θυμάμαι τώρα, βέβαια, στο Χαριλάου δεν θυμάμαι καλά. Τι εντολή είχατε δώσει στους παίκτες σας, πώς να τον αντιμετωπίσουν, δηλαδή επικεντρώσατε πάνω στην εξουδετερώση του? Τα δύο από τα τρία παιχνίδια, γιατί μιλάω τα δύο του κυπέλου και το τρίτο παιχνίδι που ούτως ή άλλως παίξαν μέσω Χαριλάου ενδιάμεσα από τα δύο παιχνίδια κυπέλου, που ήταν για το πρωτάθλημα. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων ήμασταν αναγκασμένοι να είμαστε στα δύο τρίτα και να κλείσουμε και χώρο στο ημικύκλιο της Σέντρα. Δηλαδή ο Καμαρά δεν μπορούσε να βρει χώρο να εκμεταλλευτεί τα προσόντα του. Και αυτό ήταν που ουσιαστικά μας έδωσε και το πλεονέκτημα το ότι δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Άρης. Ναι. Και προκριθήκαμε στο κύπελο, αλλά και παρόλα αυτά και η εμφάνισή μας στο Χαριλάου νομίζω ότι όλοι... Το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Στο ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Το αποτέλεσμα... Απλά, αν δεν βρει χώρους λοιπόν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει άλλα στοιχεία, αυτό που σας είπα. Άρα... Δεν είναι ο φορ της περιοχής ο οποίος μπορεί σε κλειστό χώρο να βρει λύση και να βρει εύκολα λύση. Βρίσκει λύση γιατί η προσωπικότητά του και το ταλέντο του είναι σε υψηλό επίπεδο. Αλλά έχει συγκεκριμένα στοιχεία σαν ποδοσφαιριστής και γι' αυτό λέω ότι αν δεν βρει χώρους δυσκολεύεται, εννοείται περισσότερο από ότι όταν βρει χώρους και πραγματικά μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι μόνος του. Το είδαμε και μέσα στην Τούμπα, το είδαμε και σε αρκετά μάτς τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Και με τον Ολυμπιακό, όταν βρίσκει χώρο, είναι πραγματικά πολυτέλεια για οποιαδήποτε ομάδα. Η ομάδα μας, το λέω με αυτόν τον τρόπο για να μην κολλήσουμε στις ομάδες και τα λοιπά, θα πάω τώρα στο Πασχαλάκη. Η ομάδα μας πέρυσι έπαιζε η Λίμπερο, μιας και μιλάμε στον Λίμπερο, έπαιζε πέρυσι στο πρωτάθλημα, έκανε μια πορεία πάρα πολύ καλή και ο Πασχαλάκης αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας της ομάδας μας και από τους παίκτες του, από τους συμπαίκτες του. Λοιπόν, τώρα δεν θα έχουμε εμείς τον Πασχαλάκη. Αν έπαιρνα τηλέφωνο εγώ σαν πρόεδρος της ΠΑΕ Λίμπερο τον κύριο Γρηγορίου, γιατί σέβομαι πάρα πολύ και μου αρέσουν οι απόψεις και το πώς βλέπει το ποδόσφαιρο, ποιον τερματοφύλακα θα μου πρότεινε να πάρω στο Λίμπερο να αντικαταστήσω τον Πασχαλάκη? Μιλάτε από
την ελληνική επικράτεια προφανώς. Με ρωτάτε γιατί παγκοσμίως υπάρχουν ντοματοφύλλα και... ναι, εννοείται. Μ' αρέσει περισσότερο. Για να σταθεί στο Λίμπερο, έτσι, γιατί είναι πολύ καλή ομάδα ο Λίμπερο. Και έχασε τον Πασχαλάκη, δεν συμφωνεί. Νομίζω ότι, κοιτάξτε να δείτε, από τα ελληνικά δρόμενα, δεν ξέρω ποιο θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Πασχαλάκη έτσι ώστε να αποτελεί το νούμερο 1. Γιατί ο Πάοκ αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, ψάχνει για νούμερο 1. Δεν ψάχνει για νούμερο 2. Φυσικά. Φυσικά. Οπότε η προτεραιότητα, εφόσον είναι το νούμερο 1, τι να σας πω, το αν θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει αυτή τη θέση από τα ελληνικά επίπεδα. Δεν νομίζω ότι... Να τη φτιάξω λίγο, να την κάνω λίγο καλύτερα. Εμένα θα μου άρεσε ο Λοντίκιν π.χ., αλλά δεν ξέρω τώρα... Πήγε στο Παναθηναϊκό. Πήγε στο Παναθηναϊκό, βέβαια. Έκανε μια εξαιρετική χρονιά, έχει παραστάσει στο παιδί. Δεν ξέρω όμως αν θα ήθελα το Λοντίκιν και έναν ακόμα, με την έννοια να παλέψουν για την πρώτη θέση. Ναι. Καταλάβατε τι λέω. Ναι. Ή αν θα ήθελα μόνο το Λοντίκιν για να είναι... ουσιαστικά η μεταγραφή για να παίξει βασικός. Εγώ νομίζω θα στραφόμουν και στο εξωτερικό. Να διαφοροποιήσω την ερώτηση, την κάνω πιο εύκολη. Πάω εγώ στην ομάδα, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ τώρα, για να διώξω τον Λίμπερο, να διώξω και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε συγκεκριμένα. Πάω σε έναν υπερταλαντούχο νεαρό τερματοφύλακα και τον καρφώνω κάτω τα δοκάρια, ή θα πρέπει να πάω σε έναν έμπειρο με παραστάσεις με πολλά χιλιόμετρα και ξέρεις ότι θα σου δώσει, ξέρεις τι θα σου δώσει, ας πούμε. Τι επιλέγει ο προπονητής? Ακούστε να δείτε. Όταν βρίσκεσαι στον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ με τους στόχους που έχει ξεκινώντας οποιαδήποτε χρονιά, σεζόν, είναι δεδομένη η στόχη του ΠΑΟΚ όσον αφορά το πρωτάθλημα, κατάκτηση κυπέλου, πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία. Ναι. Προφανώς και θα πρέπει να στραφεί σε έναν γκολκίπερο ο οποίος θα του προσδώσει σιγουριά. Είναι πάρα πολύ σημαντική θέση. Βέβαια. Γι' αυτό επιμένω. Για μένα ίσως είναι και σημαντικότερη. Συμφωνώ. Στην εντεκάδα. Συμφωνώ. Πλέον, δηλαδή μπορεί μια αντίδραση ενός τερματοφύλακα ουσιαστικά να προσδώσει αυτοπεποίθηση, να πάρει ένα ολόκληρο αποτέλεσμα μόνος του και αντίστροφο. Οπότε το να στραφεί σε ένα ταλέντο το οποίο θα αποκτήσει εμπειρίες μέσω της διαδικασίας των παιχνιδιών στον ΠΑΟΚ ευθύς εξ αρχής, έτσι, από τον προγραμματισμό του καλοκαιριού, προφανώς και είναι δύσκολο. Και προφανώς είναι για άλλες ομάδες. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ακόμα και ο Παναθηναϊκός μπορούν να μπουν σε διαδικασία με τον καλημέρα από την προετοιμασία ότι εσείς ο βασικός γκολκίπερ από την πρώτη αγωνιστική, χωρίς να υπάρχει κάτι έμπειρο ή ουσιαστικό από πίσω σαν δεύτερος ή να παλεύει μαζί του. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει έναν σπουδαίο τερματοφύλακα, γιατί είναι σπουδαία η θέση. Έτσι. Άρα αναλογικά έτσι πάει, εφόσον δεν έμεινε ο Πασχαλάκης. Έτσι, αυτό δεν είναι θεματικό μου. Δεν το γνωρίζω. Ναι, εννοείται. Με τα δεδομένα μιλάμε ότι πλέον ο Πασχαλάκης δεν υπάρχει. Λοιπόν, για αυτό όχι, για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα πρέπει να ψαχθεί να πάρει ένα goalkeeper εμβέλειας, γιατί επαναλαμβάνω ότι κρίνονται πολλά από αυτή τη θέση. Και πλέον τερματοφύλακες και Γρηγορίου πρέπει να ξέρουν και μπάλα, έτσι, γιατί πάει πολλές φορές μπάλα πίσω, πρέπει να ξέρουν δηλαδή να... τα πόδια να είναι πόσο... πολύ καλή. Μα πόσο μάλλον μιλώντας για τον ΠΑΟΚ, ουσιαστικά το 90%-95% των παιχνιδιών θέλει να έχει την κυριαρχία, θέλει να κάνει build-up από πίσω. Βέβαια. Επιβάλλεται ο τερματοφύλακας να είναι καλός με τα πόδια πλέον, ανεξαρτήτου ηλικία. Έτσι είναι. Κύριε Γρηγορίου, για μία ακόμη φορά χάρηκα την κουβέντα που κάναμε μαζί. Να είστε καλά, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή ξεκούραση αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να είστε καλά.